πιστό στη δέσμευση που είχα αναλάβει. Ολοκληρώνω την προεκλογική μου εξαρτία στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο για τα πολύ καλά του λόγια, να τον συγχαρώ για την μεγάλη του επιτυχία και να γνωρίζει ότι την επόμενη μέρα θα είμαι προσωπικά, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, αργός στην προσπάθεια την οποία θα κάνει να αναδείξει τη Θεσσαλονίκη ως την πραγματική πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Μια σύγχρονη πόλη, εξωστρεφή, ένα εκπαιδευτικό κέντρο, μια πόλη με σύγχρονες υποδομές, ένας πόλος εξωστρέφειας και καινοτομίας για τη Μακεδονία, για τη Βόρεια Ελλάδα, για τα Βαλκάνια συνολικά. Συζητήσαμε με τον Δήμαρχο ζητήματα που αφορούν τις λειτουργίες του καινούριου εκλογικού νόμου με τον οποίο έγιναν οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και τον διαβεβαίωσα ότι στο πρώτο μας νομοσχέδιο για την οργάνωση του κράτους θα υπάρχουν παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν την κυβερνησιμότητα των Δήμων, ειδικά στις περιπτώσεις όπου ο εκλεγής Δήμαρχος διαθέτει ένα σχετικά περιορισμένο αριθμό δημοτικών συμβούλων. Θέλω να γνωρίζει ο νέος Δήμαρχος ότι και εγώ, όπως και αυτός, όπως και όλοι οι Θεσσαλονικείς, έχουμε πολύ φιλόδοξο χέρι για την πόλη αυτή. Και θα είμαι αργός την επόμενη μέρα στην προσπάθειά του, πάντα με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Απόστολου της Κώσταρ, για να μπορούμε να υλοποιήσουμε μια σειρά από σημαντικά έργα που θα επιτρέψουν στη Θεσσαλονίκη να γίνει αυτή που της αξίζει. Και μιλάμε για την ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής, όπως είναι το μετρό και η σύνδεσή του με το αεροδρόμιο, είτε μιλάμε για έργα με μεγάλη αναπτυξιακή προοπτική, όπως το σχέδιο για τη νέα Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και η μετατροπή αυτού του χώρου σε έναν χώρο συνδυασμένων χρήσεων, όπου θα μπορούμε να συνδυάζουμε εκθεσιακή δραστηριότητα με ένα χώρο πρασίνου, είτε μιλάμε για την αντιμετώπιση ορολογιακών βομβών που μας κληροδοτεί αυτή η κυβέρνηση, όπως το ζήτημα των αστικών λεωφορείων της Θεσσαλονίκης, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Το ενδιαφέρον το προσωπικό του δικό μου θα είναι πάντα εδώ, θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Ζητώ και εδώ πέρα από τη Θεσσαλονίκη, καταρχάς από τους πολίτες, να έρθουν μαζικά να ψηφίσουν στις εκλογές της Κυριακής. Η συμμετοχή είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας και επειδή οι εκλογές αυτές είναι εξαιρετικά κρίσιμες, δεν δικαιολογείται καμία χαλαρή ψήφους, δεν δικαιολογείται καμία ψήφους. Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να γυρίσει σελίδα και ότι θα δώσει ισχυρή εντολή στην Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα να προχωρήσει τολμηρά μπροστά. Αυτό θα είναι για το καλό της πατρίδας τελικά, αλλά είμαι σίγουρος, αγαπητοί, ότι θα είναι και για το καλό της Θεσσαλονίκης, μιας πόλης που με συνδέουν πάρα πολύ δεσμοί και την οποία αγαπώ. Και πάλι συγχαρητήρια, καλή δύναμη και κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.